Προσοχή! Όποιος βρεθεί στο σπίτι του θα εκτελείται επί τόπου. Προσοχή, προσοχή! Διαταγή των γερμανικών αρχών κατοχής. Όλοι οι άντρες από 14 έως 60 χρονών να συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία. Προσοχή, προσοχή! Διαταγή της γερμανικής στρατιωτικής διοικήσεως Αθηνών. Συνέχισε, Λευτέρη. Αν πάμε στην πλατεία, θα είναι σαν να παραδεινόμαστε. Προτείνω να κρυφτεί ο καθένας μας όπου και όπως μπορέσει καλύτερα. Θα τη ψάξουν παντού. Γνωρίζεις πολλούς που κρύφτηκαν στον μπλόκο της Καλυθέας. Οι περισσότεροι είμαστε σταμπαρισμένοι. Και δεν λείπουν οι προδότες. Πρέπει να δράσουμε. Θα δώσουμε μάχη. Τόσα όπλα έχουμε. Θα τα χρησιμοποιήσουμε από σήμερα για να σπάσουμε τον μπλόκο. Τι λες εσύ? Στις πιο κρίσιμες ώρες, το μεγάλο κόστος μας είναι ανάμεσα στο λόγο. Έχει να προτείνει κανείς τίποτα άλλο? Όχι, ούτε εγώ. Λοιπόν, από όσα είπαμε νομίζω πως βγαίνει αυτό. Οι πιο μαρκαρισμένοι θα προσπαθήσουν να σπάσουν τον μπλόκο με τη βία. Οι άλλοι θα μείνουν με τον κόσμο. Ας έχουμε υπόψη μας πως για όλους ο κίνδυνος είναι ο ίδιος. Μονάχα όποιος λυγίσει κινδυνεύει περισσότερο. Πατριώτες, εγώ δεν μαρτυράω. Ψηλά τα κεφάλια. Ό,τι βρείτε είναι δικό σας.
Cheers.